Δεν απέχουμε πολύ από μια κοινή λύση που ορισμένοι σκέφτονται. Ορισμένοι Ευρωπαίοι συμμερίζονται τη γερμανική θέση, άλλοι όχι. Επεξεργαζόμαστε μια συμφωνία με βάση την πρωτοβουλία της Βιέννης, σύμφωνα με την οποία οι τράπεζες θα επεκτείνουν τη διάρκεια των δανείων τους και αυτό σε εθελοντική βάση. Ο Ζαν-Κλοντ Τρισέ επανέλαβε πάντως ότι οποιαδήποτε κίνηση θα πρέπει να γίνει σε εθελοντικό επίπεδο και να μην πυροδοτήσει πιστωτικό γεγονός, καλώντας τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Again, nothing that would be compulsory, nothing that would trigger a credit event, nothing that would trigger a selective default or a default. As I said that very, very clearly. But it is not our responsibility, it is their responsibility. If we will see what they decide and we will take our own decision, taking into account what they would have decided. But our message is, as I said a moment ago, crystal clear. Από την πλευρά του και ο Γάλλος κεντρικός τραπεζίτης προειδοποιεί τους Ευρωπαίους πως εάν η λύση που επιλέξουν θεωρηθεί χρεοκοπία, τότε θα πρέπει να είναι έτοιμοι να αναλάβουν οι ίδιοι τη χρηματοδότηση της Ελλάδας για πολλά χρόνια, αφού οι αγορές θα κλείσουν. Εάν βρεθεί μια λύση για τον ιδιωτικό τομέα που θα αποφεύγει τη χρεοκοπία, τότε θα ήταν κατάλληλη. Εάν δεν τη βρείτε, εάν παρά τα αυτά ακουμπήσετε το χρέος και προκαλέσετε μια στάση πληρωμών ή ένα πιστωτικό γεγονός, θα πρέπει να προετοιμαστείτε για την ολοκληρωτική χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας. Το παζάρι αναμένεται να είναι σκληρό μέχρι την τελευταία στιγμή, καθώς η Ευρώπη έχει χωριστεί σε δύο μπλοκ. Σε αυτό που αντιτίθεται ακόμη και σε ήπια αναδιάρθρωση, με κυριότερους εκφραστές στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τη Γαλλία, και στο μπλοκ Μέρκελ, που θέτει ως απαραίτητη προϋπόθεση για τη νέα βοήθεια τη συμμετοχή των ιδιωτών και στο οποίο έχουν προσχωρήσει τόσο η Φινλανδία όσο και η Ολλανδία. Είναι κατά την άποψή μου σωστό να αναμένουμε ότι ο ιδιωτικός τομέας θα κάνει μια ουσιαστική συμβολή, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο χρηματοπιστωτικός τομέας είναι αυτός που έχει τεράστιο συμφέρον από τη διατήρηση της σταθερότητας στην Ευρωζώνη.